Σήμερα είναι μια μάχη με δικηγόρος, της οποίας το πάθος για υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων σε καμία περίπτωση δεν σε αφήνει να σκεφτείς ότι μπορεί να οφείλεται σε δικά της κακοποιητικά βιώματα. Πολύ μικρή θυμάμαι τον εαυτό μου να αντιδράει. Και αυτός ήταν και ένας λόγος που συχνά δεχόμουν τιμωρίες σε διαφορετικές μορφές. Κι όμως η 27χρονη, στα 18 της χρόνια, και μόλις είχε καταφέρει να εισαχθεί μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις στη νομική, κατήγγειλε ότι από τα 11 της δεχόταν σεξουαλική κακοποίηση από τον ίδιο της τον πατέρα. Δεν το αποδέχτηκα ποτέ σε μια φυσιολογική συνθήκη. Μετά από αλλεπάλληλες και τραυματικές δίκες, καταθέσεις και ξανά καταθέσεις σε αρμόδιους, πρωτόδικα στον άνθρωπο που της στέρισε τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια και μια ομαλή ζωή, επιβλήθηκε ποινή 32 χρόνων κάθειρξης. Στο δεύτερο βαθμό, τα 32 έγιναν 12, όπως λέει, και τελικά ο ίδιος, λόγω καλής διαγωγής, εξέτησε μόλις τα 5. 7 χρόνια σεξουαλικής κακοποίησης η ίδια, 5 χρόνια ποινής εκείνος. Ούτε καν ένα προς ένα. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν αρκετή τόσο μικρή έκτηση ποινής και τόσο μικρή επιβληθήσα ποινή. Το να εκτίσει κάποιος μία ποινή 5 ετών, να λάβει ελαφρυντικά γιατί παρακολουθεί ένα remote πανεπιστήμιο και άρα δείχνει καλή διαγωγή, την ίδια στιγμή που εμένα κάτω από το τραπέζι με πιέζει να ανακαλέσω τη διαδικασία και με εκβιάζει να πάψω γιατί θα κινδυνεύω ή δεν θα έχω μέλλον στην εξέλιξή μου. 10 σχεδόν χρόνια μετά η νεαρή δικηγόρος συνεχίζει τον αγώνα της, αν και οι πληγές της είναι σταθερά ανοιχτές. Διεκδικεί αγωγή αποζημίωσης για τα χρόνια που υπέστη τη φρίκη και την έλλειψη παντελού στήριξης της ίδιας. Είναι τέτοιες οι αγγυλώσεις όμως, όπως λέει, στο σύστημα, που για να μπορέσει να προχωρήσει πρέπει η ίδια να προκαταβάλει το κόστος για την υποστήριξη του εαυτού της. Δυστυχώς νομίζω ότι το σύστημα είναι πολύ χειρότερο από αυτό που φανταζόμουν. Τουλάχιστον έτσι έχει αποδειχθεί στη δική μου την περίπτωση, αλλά και από πολλές περιπτώσεις που γνωρίζω, οι υποθέσεις συνήθως πάγουν στη μέση της διαδικασίας. Σήμερα, παρακολουθώντας δίκες για κακοποιημένα παιδιά, δεν λυγίζει αλλά πονάει. Σκέφτεται και ξανασκέφτεται πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή της, αν τότε, πολύ παλιά, το δικαστήριο είχε αποφασίσει να μην δώσει την επιμέλεια της ίδιας και των αδελφών της στον πατέρα. Θα ήταν σίγουρα πιο χαρούμενα τα χρόνια μου, με μεγαλύτερη ασφάλεια και αγάπη. Δύσκολα οικονομικά, ίσως σε μια περίοδο προσαρμογής, που πάλι δεν βρίσκω το λόγο, γιατί θα μπορούσε να έχει η μητέρα μου την επιμέλεια και να επιδικάσει μια διατροφή το δικαστήριο, εφόσον ο πατέρας μου είχε εισοδήματα. Με κλονισμένη την ψυχολογική κατάσταση λόγω και της δικής της κακοποίησης, αλλά και με έλλειψη οικονομικών πόρων, η μητέρα δεν κρίθηκε κατάλληλη και έτσι η 27χρονη βρέθηκε σε ένα περιβάλλον που η κακοποίησή της συνεχίστηκε και μάλιστα με αυξημένη συχνότητα. Δεν υπήρχε καμία επίβλεψη από γονιό να δεχόμουν σεξουαλική κακοποίηση. Τις στιγμές που τα αδέρφια μου μπορεί να ήταν σε φροντιστήρια και άλλες σχολικές δραστηριότητες. Κακοποιούνταν, όπως τονίζει, σεξουαλικά και 2 και 3 φορές την ημέρα. Δεν της επιτρεπόταν καν να βρίσκεται με φίλους ή συγγενείς. Είχε απομονωθεί και δεν σταματούσε να είναι αυτοκαταστροφική. Είχα φτάσει σημείο να επιδιώκω να αυτοκτονήσω, έκοβα τα χέρια μου, έπαιρνα χάπια για να πάθω τροβική δηλητηρίαση. Κρεμόμουν στα μπαλκόνια, έπαιρνα αλκοόλ στα 14. Μετά από πολλά χρόνια ψυχολογικής υποστήριξης, εξακολουθεί να πονάει και κάθε φορά που γίνεται δικαστήριο, να βιώνει, όπως λέει, και να ξαναβιώνει τον εφιάλτη, χωρίς μάλιστα να νιώθει ότι έχει δικαιωθεί. Σίγουρα δεν έχω βοηθηθεί από το σύστημα. Έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ. Θυμάμαι τον εαυτό μου να τελειώνω τις καταθέσεις μια πολύ ωραία δίκη και να βιώνω διαρκώς εφιάλτες, να χρειάζεται να παίρνω ηρεμιστικά φάρμακα για να κοιμηθώ. Η 27χρονη έχει πάρει το δρόμο της. Κατάφερε να σταθεί με θάρρος στα πόδια της, τα οποία μέχρι και σήμερα συχνά δεν τη στηρίζουν όταν γυρνάει πίσω με το μυαλό της. Θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη απόνομη δικαιοσύνης, πιο σύντομες διαδικασίες, πιο αποτελεσματικές σε πολλά επίπεδα. Μοναδική της έγνοια να γίνει πιο υποστηρικτικό και πιο άμεσο το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης για τα θύματα. Νομίζω αν δεν είχα πληγωθεί τόσο πολύ, θα μπορούσα να το έχω μετανιώσει. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το τραύμα και τόσο έντονη η συνθήκη κακοποίησης που έχω βιώσει, που πάλι δεν μπορώ να πω ότι θα σταματούσα. Η ίδια με δάκρυα στα μάτια λέει ότι ποτέ δεν θα είναι αυτό που φανταζόταν ως παιδί.
σίγουρα δεν μπορώ να ελπίζω ότι θα την έχω πίσω με τον τρόπο που τη φανταζόμουν σαν παιδί. Αλλά... Αλλά τουλάχιστον ας έχουν την ευκαιρία άλλα παιδιά να το κάνουν.